Να πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα στο στούντιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα σας και στον κύριο Διονύση Καλαματιανό από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Καλαματιανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή σας και για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλημέρα, καλά, να είστε και στον κύριο Απόστολο Πάνα από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα? Ξεκινήσουμε από τα της Κύπρου, εγώ λέω. Σχολιάστηκε αρκετά και στον τύπο, είδαμε το πώς ο κύριος Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήθηκε. Να τον ακούσουμε, να τον δουν και φίλοι τηλεθεατές, να τον ακούσουμε. Πάρουμε ένα σχόλιο από τους πολιτικούς μας. Ναι, γιατί σχολιάστηκε και εμένα η δήλωση Ερντογάν, αλλά σχολιάζει, το διαβάζουμε σήμερα στον τύπο, φίλοι τηλεθεατές, και στο διαδίκτυο, και κριτική προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ακριβώς θα δούμε τι θα ακολουθήσει και από την κουβέντα με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Για να ακούσουμε. İşte geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan dendiği as gibi bizlere sataşma yapmazsın. Ve böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok dedik, yola devam. Βέβαια, δηλώσει του Πρωθυπουργού ήταν σαφή από την Κύπρο μας. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Σιμόπουλο. Θες να το πάμε αντίστροφα? Εγώ λέω να το πάμε αντίστροφα για να απαντήσει στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Σιμόπουλος, πάντα βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη του, να πάμε στον κύριο Πάνα. Προφανώς. Να είστε καλά. Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές και τις δηλώσεις. Σαφέστατα είναι προκλητικές οι δηλώσεις. Επιλέγει να κινηθεί εκτός στην ουσία διεθνής νομιμότητας, ονομάζοντας την εισβολή ειρηνευτική επιχείρηση. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις οι οποίες υπήρξαν και προφανώς δεν βοηθούν στην καλή σχέση την οποία θέλουν να έχουν οι δύο χώρες. Νομίζω ότι πρέπει όχι μόνο να καταδικάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά να καταδικάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και να μην αφήσει πλέον περιθώρια και τα διεθνή όργανα. Μια τέτοια μαύρη, εν πάση περιπτώσει, επέτειο 50 χρόνια μετά, ο κύριος Ερντογάν να την ονομάζει ειρηνευτική επιχείρηση. Κύριε Καλαματιανέ. Ναι, 50 χρόνια από την τραγική επέτειο της εισβολής και της κατοχής της Κύπρου. Είναι μια ανοιχτή πληγή που μένει ανοιχτή και για την Ελλάδα και για τον Ελληνισμό. Η Λευκωσία είναι η μοναδική διαιρεμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Δηλαδή έχουμε στην Ευρώπη μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι διχοτομημένη και υποκατοχή. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς, δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, δεν ξεχνάμε τους πρόσφυγες. Και βεβαίως εμείς υποστηρίζουμε στεναρά τη δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού. Ζητάμε την επίλυση με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις αποφάσεις του ΙΕ. Αυτό ζητάει η Ελλάδα και η Κύπρος. Ζητούμε ένα κράτος, μια δικοινοτική ομοσπονδιακή κρατική οντότητα χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Από εκεί και πέρα, δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν και βεβαίως οι τουρκικές φιέστες είναι καταδικαστές, είναι απαράδεκτες. Οι δηλώσεις του Ερντογάν προσβάλλουν για μια άλλη φορά τη μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Δεν μπορεί να μιλάει για ειρηνευτική εκστρατεία. Είναι εισβολή, είναι κατοχή. Δολοφονήθηκαν άνθρωποι, είναι ακόμα εκτοπισμένοι άνθρωποι, είναι πρόσφυγες χιλιάδες. Και αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτή η προσέγγιση του ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει το νεοοθωμανικό την νεοοθωμανική προσέγγιση της και την καλούμε να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να εφαρμόσει τις διεθνείς αποφάσεις που αφορούν βεβαίως και την επανένωση του νησιού. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, να προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, να υπάρξει αντίδραση στεναρή απέναντι στη νέα αυτή τουρκική πρόκληση και να δούμε συνολικά
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που είναι και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενεργοποιήσουμε τους συμμάχους μας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σε εκείνο το σημείο, ώστε να πιέσουμε όλοι μαζί την Τουρκία να επανέλθει στην νομιμότητα. Μάλιστα. Αυτό ζητάμε. Εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και της διεθνούς νομιμότητας για την Κύπρο μας, για τον κυπριακό λαό, για τον ελληνισμό συνολικά. Κύριε Σιμόπουλε. Αυτό που κατάλαβα από τις προηγούμενες τοποθετήσεις είναι το θέμα το πώς θα αντιδράσουμε στη ρητορική Ερντογάν. Ναι. Έχω λίγο επιστροφή, ας διορθωθεί. Βεβαίως, βεβαίως. Κατά τα άλλα, δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπαν οι δύο συνομιλητές μου. Αλλά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουσιαστικά απάντησε, και δεν είναι θέμα τόνων, είναι θέμα διπλωματικού τρόπου απάντησης, απάντησε με σαφήνεια. Δεν ξεχνάμε, συζητάμε αλλά δεν υποχωρούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για μια ομοσπονδιακή λύση διζωνική, δικοινοτική, χωρίς στρατεύματα κατοχής. Το ότι συζητάμε δεν σημαίνει κάτι και μάλιστα δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μπορούμε να εξομαλύνουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πλήρως χωρίς να έχει βρεθεί λύση στο Κυπριακό, που πράγματι είναι ένα θέμα διεθνούς δικαίου, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε στα τελευταία γεγονότα που έγιναν στην Κύπρο με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είδαμε ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είδαμε δηλώσεις της Προέδρου. Θεωρώ ότι στο θέμα αυτό γενικώς τα περισσότερα ελληνικά κόμματα και κυρίως τα μεγαλύτερα της αντιπολίτευσης με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, παρά τις επιμέρους διαφορές, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Εμείς συζητάμε, δεν υποχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Μάλιστα. Και επίσης να μην ξεχνάμε σε αυτό το τραπέζι ότι για πρώτη φορά την ημέρα ουσιαστικά της εισβολής επισκέφθηκε την Κύπρο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης έχουν ενημερωθεί από ό,τι γνωρίζω τα κόμματα από τον Υπουργό Εξωτερικών ή θα ενημερωθούν όλα σε λίγο καιρό ακριβώς για διάφορα θέματα της εξωτερικής μας, μάλιστα, πολιτικής. Μάλιστα. Είναι θέμα τόνων λοιπόν. Μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στον οποίο επετέθησαν. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, το ανέλησε πλήρως και από το παρελθόν και το τι περιμένουμε στο μέλλον. Είναι κάτι στο οποίο όλος ο ελληνισμός ενωμένος πρέπει να επιμένει για να έχουμε τη λύση που θέλουμε, μάλιστα, ανεξάρτητα τι λένε οι Τούρκοι. Πάμε τώρα και στο περιστατικό που είχαμε στον Εύρο. Γιατί, ελάτε κύριε Καλαματιάν, ελάτε. Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός για τις αιτιάσεις του κυρίου Ερντογάν ότι υπήρξε μια διαφορετική προσέγγιση από τον Υπουργό Εξωτερικών, ναι, της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια, τώρα και αυτή είναι Ερντογάν. Είναι Ερντογάν αιτιάσεις αυτές, καταλαβαίνετε. Εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία όπου ξεκαθάρισε τα πάντα. Ας μείνουμε εκεί τώρα. Ελάτε, κύριε, σας παρακαλώ, γιατί είναι μάλλον πλέον σημαντικό και αυτού. Το όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, έχει και το ρεπορτάζ και η Ευλαμπία Ρεύη και από τις πηγές στο εσωτερικό ρεπορτάζ, αλλά και τα ερωτήματα προς εσάς. Και επειδή είστε και οι τρεις εξ αποστάσεως, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο. Να πάμε στο περιστατικό στον 55χρονο συνοριοφύλακα, ο οποίος πυροβολήθηκε στην κοιλιά σε περιστατικό αποτροπής εισδοχής παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας. Γίνεται έρευνα από τις αρχές να δούμε ποιος έχει πυροβολήσει και τι ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Σιμόπουλε, ένα σχόλιο τώρα για όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει, είναι ένα παράδεκτο γεγονός, αλλά ας μην προτρέχουμε. Πρέπει πραγματικά να δούμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Τι συνέβη, ήταν κάποιοι μετανάστες, ήταν κάποιοι διακινητές, προέρχεται από κάποιον Τούρκο συνοριοφύλακα, δεν ξέρουμε. Καλώς. Ναι, αλλά κύριε Σιμόπουλε, επειδή και εσείς αναρωτιέστε, όταν έχει γίνει από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα δεν έχουν επίσημες ανακοινώσεις, αυτό αφορά ή αδυναμία επικοινωνιακή του συστήματος και της κυβέρνησης ή κάτι άλλο. Εμείς ευχόμαστε ότι αφορά αδυναμία, γιατί κάτι άλλο απευχόμαστε να συμβαίνει και δεν θέλουμε να συμβαίνει. Αλλά όσο και να ερευνάτε, κύριε Σιμόπουλε, να το πούμε αυτό. Είναι απαράδεκτο μέχρι τώρα
πέρα από μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, να μην έχει βγει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο επίσημα και να έχει ενημερώσει όλους τους δημοσιογράφους. Γιατί έτσι δημιουργούνται εντυπώσεις. Μα... Λοιπόν, αν είναι τώρα 20 Ιουλίου και κάποιοι ενδεχομένως στα κομμάτια του επικοινωνιακού χειρισμού της κυβέρνησης είναι διακοπές ή βλέπουν αλλιώς ή έχουν μείνει στην, στη Λευκοσία, αυτό είναι πρόβλημα. Θεωρώ ότι το θέμα ερευνάται και ναι, δεν μπορεί να ερευνάται. Άλλο το ερευνάται και άλλο πώς μιλάμε στην κοινωνία των πολιτών και στα, και στα μέσα. Σε 12 ώρες, σε 14, πιθανώς να μην υπάρχει αυτή η απάντηση. Ίσως υπάρχουν οι κάμερες το ένα το άλλο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Κύριε Σιμόπουλε, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε από την κυβέρνηση και την Υπουργία να μας πει ποιοι είναι οι δράσεις ακριβώς. Θέλουμε να μας δώσει μια σαφή απάντηση ως προς το ποιο πρόσωπο. Να βγει κάποιος να μιλήσει. Εδώ μιλάμε μέσω δελτίων τύπου. Είναι δυνατόν για τέτοιο θέμα? Καταλαβαίνετε ότι η κοινή γνώμη αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό του, μπαίνουν σκέψεις. Από την κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα κάνουν αυτό που πρέπει. Ευτυχώς σώθηκε για πολύ λίγο ο συνοριοφύλακας. Μέχρι στιγμής δεν το κάνει αυτό που πρέπει. Επικοινωνιακά μιλάω, δεν μιλάω για τις έρευνες. Μην παρεξηγηθώ. Άλλο το ένα, όλο το άλλο. Εντάξει, γιατί επικοινωνία πολλές φορές. Επικοινωνιακά νομίζω ότι θα σας απαντήσει η κυβέρνηση και γιατί υπήρχε αυτή η μικρή καθυστέρηση. Δεν τα πήγατε καλά επικοινωνιακά πάντως. Εσείς επιμένετε και εγώ. Ναι, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Εγώ θα σας πω αν τα πήγατε καλά επικοινωνιακά, κύριε Σιμόπουλε, με πολύ σεβασμό στο ιερό λειτουργήμά σας. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς λέτε. Είναι απαράδεκτο μέχρι τώρα μην έχουμε επίσημο άνθρωπο να βγει από το Υπουργείο και να με το πρόσωπό του και να πει: παιδιά, δεν έγινε κάτι, έγινε αυτό, ερευνάμε εκείνο, μην ανησυχείτε κτλ. Τα λέμε εμείς. Κατανοώ αυτό που λέτε. Με πολύ σεβασμό το λέω γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά και στην περιοχή σας και στην περιφέρειά σας. Κύριε Σιμόπουλε, κύριε Καραματιανέ. Συγγνώμη για την αναφορά μου, αλλά δεν αφορά τον κύριο Σιμόπουλο. Αφορά την ανάγκη των δημοσιογράφων να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Και να μην λειτουργούμε με μηνύματα μόνο. Σας ακούει η κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι θα το κάνει άμεσα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κύριε Καραματιανέ. Κύριε Χαριτάτο, έχετε δίκιο ότι θα πρέπει η ελληνική κοινή γνώμη, οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν τι συνέβη και τέθηκε σε διακινδύνευση η ζωή ενός Έλληνα πολίτη. Είναι πυροβολισμός από την πλευρά την τουρκική, είναι στη διαδικασία διακίνησης μεταναστών, είναι από κυκλώματα τέτοια, προέρχεται από κάπου αλλού ο πυροβολισμός, από το επίσημο κράτος της Τουρκίας. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Και έχετε δίκιο ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση να διαχειριστεί ή να δώσει κάποιες απαντήσεις για αυτό το θέμα, να περιγράψει το τι έγινε και να μας πούν τελικά από πού προέρχεται αυτή η διακινδύνευση ζωής. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και θα πρέπει να γνωρίζουμε το τι συνέβη. Και εμείς, η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου, ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε απαντήσεις και ενημέρωση για το τι συνέβη πραγματικά σε αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Πρέπει να είναι καλύτερη και πιο άμεση η διαχείριση και η επικοινωνία της κυβέρνησης σχετικά με αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη στα σύνορά μας. Και επαναλαμβάνω, κινδύνευση ζωή ενός Έλληνα πολίτη. Πάντως η ανακοίνωση βγήκε χθες από την αστυνομία, από το αρχηγείο, λίγο μετά τις 10 και λέει δέχτηκαν πυροβολισμούς από άγνωστα άτομα βρισκόμενα στην τουρκική πλευρά. Οι Έλληνες αυτά όλα πρέπει να απαντηθούν όμως. Προφανώς θέλουμε απαντήσεις. Να κάνουμε και την γύρα αυτής της τοποθέτησης με την δήλωση του κύριου Πάνα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περιοχή για τη χώρα μας. Και μόνο το δελτίο τύπου, έτσι όπως το αναφέρατε πριν, κυρία Ρέβη, ότι δέχθηκαν έτσι πειρά από την τουρκική πλευρά, μας αφήνει τεράστια ερωτηματικά και επισπεύδει, εν πάση περιπτώσει, τους λόγους που συζητούσαμε πιο πριν, ειδικότερα σε μια έτσι πολύ περίεργη περίοδο, που όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και σε επίπεδο έρευνας αλλά και σε επίπεδο άμεσης ενημέρωσης για το τι πραγματικά έχει γίνει. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση ουσιαστικής ενημέρωσης αλλά και είναι προφανές ότι πρέπει να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις άμεσες προκειμένου αυτό το περιστατικό να μην να διαλευκθεί πλήρως και να αξιολογηθεί και από τα πολιτικά κόμματα και από την κυβέρνηση συγχρόνως. Τώρα να πάμε σε αυτό που διαβάζαμε στον τύπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας και το σενάριο που θέλει. Κύριε Σιμόπουλε, έχει σίγουρα ρεπορτάζ αυτό, ενώ είναι το παραταξιακό και είναι το κυβερνητικό. Κύριε Σιμόπουλε, λένε ότι ο καυγάς γίνεται για τον πάπλωμα. Η έλλειψη στο κομματική φαγούρα στη Νέα Δημοκρατία γίνεται στην ουσία για την τελική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρότασή του για το πρόσωπο του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Και υπάρχει εδώ σενάριο για την πρόταση να είναι ο κύριος Βέλνης Έλλος. Ναι.
Κοιτάξτε, αναφέρατε ένα πρόσωπο που εγώ προσωπικά το τιμώ, αλλά δεν μπαίνω στη συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι πολιτικοί κυρίως, αλλά και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί, οι οποίοι μπορούν να τιμήσουν το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμη χρόνο για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Έγινε από κάποιους συναδέλφους μου, τέθηκε ένα θέμα από 2-3 συναδέλφους στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις ευρωεκλογές. Κάποιοι από αυτούς το έχουν θέσει και δημόσια, αλλά δεν νομίζω να είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πλειοψηφία. Κύριε Σιμόπουλε, είστε ευφυής πολιτικός, σας αγαπώ στην περιφερειά σας, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι ούτε μήνα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του είχε ξεκαθαρίσει ότι η σταθερή επιλογή του είναι η κυρία Κατερίνη Σακελλαροπούλου σταθερά για την ανανέωση της θητείας της στη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά ήρθε οι συγκεκριμένες δηλώσεις Σαμαρά και Καραμαλή και κάτι άλλαξε μετά. Ας βρούνε από μέσα το βίντεο για να δείτε, δεν είπε αυτό το πράγμα. Απλώς είπε ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτά τα θέματα και ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα στη συνεργασία μου με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντάξει. Τη λέξη σταθερή επιλογή μου, τη φράση, δεν την είπε ποτέ. Ας ακούσουμε και τον κύριο Καλαματιανό και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Πάνα για την πρόταση. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη αποδοχή, να τελειώσω με αυτό. Ναι. Είναι έτσι, ευτυχώς άλλαξε το Σύνταγμα και πια δεν απαιτούνται οι 180 ψήφοι το να γίνουν εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία με την πλειοψηφία στη Βουλή λογικά θα μπορούσε να έχει έναν πολύ δικό της υποψήφιο πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει να έχει το πρόσωπο μια ευρύτερη συνένεση. Υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Ναι, συγγνώμη, υποψήφιο. Κύριε Καλαματιανέ. Ναι, το Σύνταγμα της Ελλάδας μέχρι πρόσφατα απαιτούσε αυτό που είπε ο κύριος Σιμόπουλος προηγουμένως, δηλαδή την ευρεία συνένεση και συνεννόηση του πολιτικού συστήματος στο πρόσωπο του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί πράγματι στο πρόσωπο του Προέδρου ή της Προέδρου βρίσκεται η ενότητα του ελληνικού λαού και απαιτούσε αυξημένες πλειοψηφίες για να μπορέσει να υπάρχει συνεννόηση και συνένεση ώστε να έχει την ευρύτερη δυνατή συνένεση των πολιτικών κομμάτων το πρόσωπο αυτό, συμβολίζοντας ακριβώς και την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτό έχει αλλάξει και γι' αυτό φαίνεται ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο, η κυβερνητική πλευρά, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά, έχει πρόβλημα, γιατί όπως σωστά επισημαίνεται, μέχρι πρόσφατα δεν είχε ξεκινήσει κουβέντα. Η κουβέντα για το ποιος ή ποια θα διαδεχτεί ή αν διαδεχτεί τη σημερινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας ξεκίνησε από την εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή να έχουν ενστάσεις και να καταθέτουν την αντίθεσή τους σχεδόν στο σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη στα κοινωνικά ζητήματα, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στη σχέση μας με την Τουρκία. Άσκησαν πολύ σκληρή κριτική στη κυβερνητική πολιτική και στο ίδιο το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη και βεβαίως προέκυψε και το ζήτημα της Προέδρου της Δημοκρατίας σε ποιο πρόσωπο θα προταθεί κλπ. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα εκεί, το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα πρόβλημα και προέκυψε και από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου πράγματι εκεί από το ρεπορτάζ και μαθαίνουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και τέθηκε και από τους βουλευτές ζήτημα για το ποιος ή ποια θα είναι υποψήφια ή υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που το έχουν. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως σίγουρα βρίσκονται σε κλειδονισμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όχι μόνο για το θέμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά συνολικά για την πολιτική που ασκούν στη χώρα. Κλειδονισμούς, εμείς τα λέγαμε ότι καταγράφουμε και στα τρία κόμματα. Κύριε Καλαματιανέ, όταν εσείς είστε από κρίση σε κρίση, ας μην μπούμε σε αυτή τη. Κύριε Σιμόπουλε, εμείς δεν έχουμε πρώην Πρωθυπουργό που να αντιδρά και να ασκεί κριτική στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Σαμαράς. Είστε σίγουρος ότι δεν έχετε. Και ο κύριος Καραμαλής. Είστε σίγουρος ότι δεν έχετε. Αποδόμησαν το σύνολο
της κυβερνητικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία και το ίδιο το εκφράζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζεται από 158 βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μα σας λέω, υπήρξε. Μην το κάνετε άλλο όμως, γιατί ο κύριος Πάνας δεν έχει παρέμβει. Ο κύριος Σαμαράς κυρίως και ο κύριος Καραμαλής δευτερεύοντος αποδόμησαν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Μην μιλάμε για κρατασμούς. Θα πάμε και στα του κύριου Τσίπρα που υπονοεί ο κύριος Σιμόπουλος που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο κόμμα σας. Αμφισβητούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς είναι κρατασμοί. Λοιπόν, κύριε, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω εκ νέου, επειδή υπάρχει αυτή η απόσταση, γιατί σας έχουμε διαδικτυακά. Να πάμε στον κύριο Πάνα που στοικά δεν παρεμβαίνει και περιμένει να μιλήσει, διότι ακούμε βεβαίως, ότι στο μαξί μου θα προτείνει τον κύριο Βενιζέλο, διαβάζουμε στην Εστία. Ο Πάνας έχει μάθει να περιμένει όταν να χτυπά όταν πρέπει. Λοιπόν, παρακαλούμε κύριε Πάνα. Σωστό. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές σκέψεις στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πριν λίγο καιρό υπήρχε μία στήριξη, εν περιπτώσει, ξεκάθαρη, κατ' εμέ τουλάχιστον από αυτά τα οποία άκουγα στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Οι αντιδράσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες από δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην Πρωθυπουργούς, οι οποίοι εκφράστηκαν νομίζω ξεκάθαρα στην εκδήλωση την οποία έγινε, αλλά και από ένα κομμάτι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς ανοίγει άλλα ζητήματα. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επιλογή του προσώπου είναι μια επιλογή, είτε το θέλουμε είτε δεν θέλουμε, της πλειοψηφίας παράταξης και του Πρωθυπουργού. Πώς σας φαινόταν λοιπόν η επιλογή του κύριου Βενιζέλου? Από εκεί και πέρα, ναι, θα έρθω. Από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι, παρόλο που πλέον έχει αλλάξει ο αριθμός για να των βουλευτών να υπάρχει πρόεδρος Δημοκρατίας και έχει θέσει 150, να υπάρχει μια ευρεία πολιτική πλειοψηφία. Γιατί είναι τέτοιος ο θεσμός που δίνει τη δυνατότητα. Το πρόσωπο του κυρίου Βενιζέλου, τουλάχιστον εγώ ήμουν υποψήφιος και μαζί του σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών δύο φορές το 2015, είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι χαίρει εκτίμησης γενικότερα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί αυτά όλα είναι δημοσιεύματα, άρα δεν θα μείνω από εκεί και πέρα και θεωρώ ότι και εκεί, στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού και της σοβαρότητας, θα υπάρξει μια τέτοια επιλογή που θα μας δώσει τα πολιτικά κόμματα, το σύνολο τουλάχιστον, να την αποδεχτούμε, ώστε ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας να δίνει, εν πάση περιπτώσει, μία άλλη πνοή και το κύρος το οποίο χρειάζεται. Να πάμε όμως και στο πρόσωπο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Σπύρο. Βεβαίως. Γιατί αφενός με αναφορά την κυρία Διαμαντοπούλου, αφετέρου, αν μιλάμε για μια εξέλιξη προοδευτικά στο πρόσωπο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ίσως θα πρέπει να. Ίσως να είναι και πρόσωπο από το περιβάλλον του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ίσως και ενδεχομένως ο επόμενος αρχηγός, άνδρας ή γυναίκα. Έχουμε ακούσει διάφορα ότι υπάρχουν υποψηφιότητες λαγή. Ότι η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, θα μετακινήσει ψηφοφόρους της για να. Και άλλα ονόματα, τι εννοείται? Τι άλλα ονόματα? Όχι, στην πορεία λέω θα υπάρξουν και άλλα ονόματα σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φυσιολογικό είναι κάθε φορά. Για τα εσωτερικά σας εμείς λέμε τώρα, γιατί υπήρξε και μια πρόταση από την κυρία Διαμαντοπούλου. Ακούσαμε από τον κύριο Κατρίνη αιτιάσεις ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, καθώς από κάποιο κόμμα υπονοούσε την Νέα Δημοκρατία θα στηρίξουν κάποιον δικό τους υποψήφιο. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι δεν θέλει να απαντήσει σε κάτι τέτοιο στην τελευταία της τοποθέτηση, οπότε λίγο να δούμε τα εσωτερικά σας τι γίνεται, κύριε Πάνα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία και πλέον νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχει κλείσει ο μεγαλύτερος κύκλος των υποψηφίων, προφανώς είναι στα πλαίσια εσωτερικής διαδικασίας να υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις τέτοιες. Είναι η φύση της διαδικασίας τέτοια που μπορεί οποιοδήποτε εκείνη τη μέρα να εγγραφεί μέλος ή φίλος, άρα να ψηφίσει. Δεν ξέρω το τι θα επιλέξει ο κόσμος. Το καλό σε τέτοιες διαδικασίες είναι το κάθε κόμμα, να μην παρεμβαίνει στη διαδικασία αυτή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είτε με τη μορφή δηλώσεων, είτε με τη μορφή οποιασδήποτε άλλης κινητοποίησης. Αυτό είναι το λογικό. Νομίζω ότι θα γίνει. Από εκεί και πέρα οι υποψηφιότητες είναι αυτές που είναι. Σε ό,τι αφορά την κυρία Διαμαντοπούλου, από τη στιγμή που νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι είμαστε ανοιχτοί σε πλουραλισμό ιδεών και σκέψεων και θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος το τι θα επιλέξει ο κόσμος, το οποίο πρέπει βέβαια να είναι το καλύτερο για το Πασόκ. Θα πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και την ηχηρή αποχώρηση που είχαμε.
Κύριε Καλαματιά, ναι, σωστά. Έχουμε αποχώρηση ιστορικού στελέχους, τον κύριο Δραγασάκη, και μετά έναν καυγά που έχει απλωθεί με, και γραπτό και προφορικό, μεταξύ των στελεχών. Είτε είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έφυγε ο κύριος Δραγασάκης και πόσο μπορεί να θεωρηθεί αυτό μια πληγή ενδεχομένως για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση του κόμματος? Το βασικό πρόβλημα πάντως που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός είναι τεράστια ακρίβεια και σκοκέρδια, και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, ναι. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και καρτέλ. Και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν κάνει τίποτα για να τα αντιμετωπίσει. Τώρα, σχετικά με την αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη, έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι δεν συμφωνώ με αυτή την αποχώρηση, γιατί δεν είναι ώρα διαχωρισμών, αποχωρήσεων. Είναι ώρα συζεύξεων, είναι ώρα συγκλήσεων, είναι ώρα συμμετοχής και προσπάθειας, κοινής προσπάθειας για να γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ καλύτερος, αλλά συνολικά η προοδευτική παράταξη να αποκτήσει έναν κοινό βηματισμό. Προσωπικά παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος παλεύω και αγωνίζομαι για την ενότητα και τη συλλογικότητα, να εφαρμοστούν οι συλλογικές μας αποφάσεις, να επιτελέσουμε το θεσμικό μας ρόλο που είναι να ασκήσουμε αξιωματική αντιπολίτευση, θεσμική αλλά και αποτελεσματική για τον ελληνικό λαό και την κοινωνική πλειοψηφία. Yeah. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται σίγουρα και σεβασμός. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε ότι είναι χειδεολογία η ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, για την αποχώρηση του κυρίου Δραγασάκη. Χθες είχαμε εδώ εμείς την κυρία Λινού που έλεγε ότι το παλιό που είναι και σοφό θα πρέπει να το ακούσει το νέο, επί της ουσίας παραφράζω την φράση της, δεν το θυμάμαι και ακριβώς. Είχαμε όμως και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος επίσης είπε ότι, μάλλον στην ουσία ακολούθησε τη δική σας λογική, το υπερκέρασε οποιασδήποτε άλλες αναφορές, αλλά είναι αυτό, κύριε Γραμματιανέ, είτε αυτή είναι κάτι που σας αρέσει ή όχι, και το λέω, δεν το λέω προσωπικά, μην παρεξηγηθούμε, το συζητάει ο κόσμος. Και ο κύριος Άδωνης έκανε παρέμβαση και είπε ότι αν ακόμα ήταν... Ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε. Ακριβώς, ο κύριος Γεωργιάδης, σωστά. Ναι. Σας είπα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι δεν συμφωνώ με την επιλογή της αποχώρησης, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα ο Γιάννης Δραγασάκης έχει την ιστορία του, έχει την πορεία του, την ηθική του, την προσφορά του, την τεράστια προσφορά του και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα σημαντικά αποτελέσματα του 2015-2019, αλλά και συνολικά 60 χρόνια αγωνίστηκε, επάλεψε για την αριστερά, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και χρειάζεται. Απλά ξέρετε, χτες στη δημόσια δήλωση ότι ο κ. Παπαδημούλης είπε βαριά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι, νομίζω σε συναδέλφους μας. Ναι, ναι, ναι. Στον Γιάννη του Πιταρά. Το ζήτημα είναι ότι δεν περισσεύει κανείς. Δηλαδή, πρέπει να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια με σύνεση, με ενότητα, με διάθεση συγκλήσεων και συζεύξεων, γιατί είναι ώρα, ξαναλέω, ενότητας προοδευτικής. Οπότε πάμε, κύριε Καλαματιανέ, για να ένα άλλο ερώτημα που έχουν φίλοι τηλεθεατές, για να πάρουμε, να ξεκινήσουμε από. Άμα ξεκινήσω ο κ. Σιμόπουλο, γιατί ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να απαντήσετε και φυσικά και ο κ. Πάνας. Τελικά υπάρχει ζήτημα για τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος της Νοβάρτης, κύριε Σιμόπουλε? Θεωρώ αυτό είναι θέμα δικαστικό, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει, χωρίς να είμαι ειδικός. Δεν είναι μόνο δικαστικό, είναι και πολιτικό. Γιατί αν μιλάμε για μια πολιτική σκευωρία με εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, όπως υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό θα φανεί και πολιτικό. Ναι, ναι. Η δική σας άποψη ποια είναι, κύριε Σιμόπουλε? Το θέμα τώρα είναι να βγουν πραγματικά οι κουκούλες, γιατί από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι έχουν πάρει χρήματα, δεν τους καλύπτει το ελληνικό δικαιακό σύστημα. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα τώρα αυτό τι θα σημαίνει στην πορεία, για μένα ναι, 10 εξέχοντα πρόσωπα της παράταξής μας κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, χωρίς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε να προσπαθήσει πραγματικά να προχωρήσει, γιατί σκάνδαλο υπήρχε όσον αφορά το χρηματισμό γιατρών, να προχωρήσει σε αναγκαίες ενέργειες. Ενέργειες που έκανε ο μετέπειτα υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Άρα λοιπόν υφίσταται θέμα όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα αυτό τι θα αποδείξει και πού θα πάει δεν το ξέρουμε. Πάντως οι κουκούλες κατά τη γνώμη μου πρέπει να βγουν, εφόσον, χωρίς πάλι λέω να είμαι δικηγόρος, αποδεικνύεται ότι έχουν πάρει χρήματα
κάτι που δεν τους καλύπτει πλέον. Ναι, απαγορεύεται το οικονομικό όφελος με λίγα λόγια, που είναι αυτή, ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ναι. ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα των εισαγγελέων και της δικαιοσύνης. Αλλά λίγο να κάνω μια πολύ μικρή παρέμβαση για τα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το θέμα το οποίο βάλατε, λέγοντας ότι έχω την εντύπωση ότι η διάνοια της Αμερικής, η Απάτσι, λένε κάτι που είναι πολύ απλό, ότι στον ίδιο προορισμό μπορείς να πας από διαφορετικούς δρόμους. Άρα λοιπόν μπορείς να πας με ένα πρόσωπο από την παράταξη και με ένα πρόσωπο που είναι πέρα της παράταξης, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να μην είναι ο πρόεδρος με 151 ψήφους. Ακόμη και με 140, μπορεί και με 130. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει συζήτηση με τα άλλα κόμματα και όσο το δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση. Κύριε Καλαματιανέ, πάμε για το θέμα της Νοβάρτης. Ναι, καταρχάς... Εδώ ακούω ότι πήραν εκατομμύρια. Ναι, σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει, είναι δεδομένο. Το αμερικανικό δημόσιο πληρώθηκε από την Νοβάρτης για τη διαφθορά που υπήρξε στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πάνω από 300 εκατομμύρια εισέφραξε το αμερικανικό δημόσιο δεν για τη διαφθορά, ξαναλέω, που υπήρξε στην Ελλάδα. Τίποτε. Δεν κάνατε τίποτε. Κύριε Σιμόπουλο, ακούστε με, σας παρακαλώ, ακούστε με. Πραγματικό σκάνδαλο λοιπόν υπάρχει με τη βούλα και το την πληρωμή από την πλευρά της Νοβάρτης. Εκεί στο συμφωνητικό που υπεγράφει γίνεται αναφορά για κρατικούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στη διαφθορά. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομένο και υπάρχει και το δεδομένο ότι η δίθεν σκευωρία για την Νοβάρτης έχει καταπέσει με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι πράγματι υπήρξε το σκάνδαλο και δεν ήταν σκευωρία όλο αυτό. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη θα αποφανθεί ξανά για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει διαδικασία προστατευόμενων μαρτύρων και αναμένουμε να δούμε τι απόφαση θα έχει η δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι είναι προθύστερο, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση να υπάρχουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με εκφράσεις να βγουν κουκούλες κλπ. Η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει ξανά για αυτό το ζήτημα. Ξαναλέω με το δεδομένο μάλιστα. ότι η δίθεν σκευωρία έχει καταπέσει και δικαστικά. Μάλιστα. Κύριε Πάνα. Εντάξει, είναι μια νοσηρία η υπόθεση που επέφερε πολύ τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα. Δεν υπήρχαν ποτέ οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό των προσώπων ως προστατευόμενων μαρτύρων και αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να ανακληθεί. Πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι στοχοποιήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία εμπλοκή και έχουν, εν πάση περιπτώσει, το δικαίωμα να αποκατασταθεί και τιμή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Σιμόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.